Το τραγούδι «Μαύρα Μεσάνυχτα» από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά παίχτηκε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε με την Μαρία Κόβου και το Θηρίο, όπως λέμε, η πεντάμορφη και το Θηρίο. Η πεντάμορφη είναι απόψε εδώ. Νέα κορίτσια, μπλεχτήκαν τα βραχιόλια μας, πάμε στον καναπέ μας, γιατί θέλω πολλά να σε ρωτήσω και εγώ και οι φίλοι που όλοι σε χειροκροτούσαμε τώρα και τραγουδάγαμε το κομμάτι. Καλά είστε. Ποσειδώνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σοφάκι, το γελάκι, ο Δημήτρης, η Δέσποινα. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι από ένα νέο κορίτσι, ολόφρεσκο στο χώρο, ήδη στο νούμερο 18. Μιας ολόκληρης πενταετίας. Το μικροφωνάκι κοντά για να σας ακούμε, Μαριώνη. Λοιπόν, τα Μαύρα Μεσάνυχτα είναι σε στίχους του Κυριάκου Παπαδόπουλου, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Και του Θηρίου επίσης στίχοι. Δηλαδή το ρεφρέν είναι καθαρά του Θηρίου. Το Θηρίο, πώς θα δυνάτησε, έχει γίνει θηριάκι τόσο. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Τον είδα τώρα στο βιντεάκι και πραγματικά είναι αγνώριστος. Είναι θηριάκι. Είναι ένα θηριάκι τόσο πια. Λοιπόν, ακούστε ονόματα με τα οποία έχει συνεργαστεί ήδη η Μαρία.
και βάλετε με νου σας τι έχει να γίνει ακόμα στο μέλλον. Έχει συνεργαστεί ήδη με Αντώνη Βαρδί, Μπάμπη Στόκα, Γιώργο Νταλάρα, Χρήστο Φιβαίο, Νίκο Βέρτη, Νίκο Οικονομόπουλο. Τι λέω, μπράβο. Δηλαδή, εντάξει, φακέλους μου. Πρέπει να αισθάνεσαι πολύ τυχερή. Βέβαια, τυχερή. Έχεις ταλέντο. Δεν είναι ότι σου ανοίχτηκαν αυτές οι πόρτες μόνο από τύχη. Δεν αρκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά. Mm-hmm. Είναι και θέμα συγκυριών. Είναι θέμα να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη χρονική στιγμή. Σε αυτόν νιώθω υπερβολικά καλότυχη, θα έλεγα. Τόσο που φοβάμαι. Αν έπρεπε να πεις ένα ευχαριστώ για όλα αυτά που έχεις ζήσει στα λίγα χρόνια που κάνεις καριέρα. Ένα ευχαριστώ σε κάποιον. Σε ποιον νιώθεις ότι οφείλεις το μεγαλύτερο. Νομίζω στη μητέρα μου. Στη μητέρα σου. Ναι, επειδή ήταν και εκείνη τραγουδίστρια. Και στον φίλο, ναι. Με έκανε να μάθω αυτό το χώρο από μέσα και αρχικά η αλήθεια είναι ότι ήμουν ελαφρώς αρνητική, γιατί ήταν η δουλειά που μου στερούσε τη μητέρα μου. Λογικό. Αλλά τελικά τον είχα αγαπήσει και δεν είχα προλάβει καν να το καταλάβω. Και την ευχαριστώ γι' αυτό, ναι. Συνεχίζει να τον αγαπάς. Να σου πω πώς τη θέτω την ερώτηση. Γιατί μπαίνουμε σε έναν χώρο με τρομερό ενθουσιασμό και μετά βλέπουμε και τα άσχημα του χώρου αυτού. Δεν είναι μόνο η λάμψη, τα φώτα, η επιτυχία ενός τραγουδιού, το χειροκρότημα του κόσμου στα μαγαζιά. Έχει και κακές πλευρές ο χώρος. Σίγουρα, σίγουρα. Και έχει και τρικλοποδιές και έχει και ζόρια και όλα τα επαγγέλματα. Θέλει πολύ γερό στο μάχη. Θέλει πολύ γερό στο μάχη. Και εσύ μου φαίνεσαι πολύ καλό παιδί. Πώς την παλεύεις? Αυτό έχει αρχίσει και μου ακούγεται λίγο σαν κατάρα. Δηλαδή με κυνηγάει σαν τίτλος και δεν έχω τελικά καταλάβει αν το λένε με καλό σκοπό ή κακό. Αλλά για ένα πράγμα που χαίρομαι και ας με στεναχωρεί και με φέρνει λίγο σε δύσκολες καταστάσεις καμιά φορά, είναι που καταφέρνω και παραμένω ρομαντική. Ο ρομαντισμός είναι καλό σύμβουλο, δηλαδή, σε αυτά. Ποιος είχε την ιδέα για το κομμάτι αυτό, για τα μαύρα μεσάνυχτα? Η αρχική ιδέα αυτού του έτσι ωραίου παντρέματος που έγινε ραπ με έτσι πιο λαϊκό τρόπο στοιχεία ήταν του ίδιου του Πάνου του Κοκκινόπουλου. Mm-hmm. Είχε έρθει ήδη σε επαφή με τον Ανδρέα Γιατράκο που υπήρξε και παραγωγός του πρώτου μου δίσκου και συμμετέχει και στο δεύτερο τώρα. Απλά του είχε αναθέσει να βρει τους συντελεστές. Mm-hmm. Εγώ δεν ήταν ότι ήμουν η πρώτη ιδέα που του ήρθε στο μυαλό. Απλά μετά από κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και άκουσε και ο Πάνος, είδε και κάποια βίντεο από το Fame. Για καλή μου τύχη κατέληξαν σε μένα. Είναι η καλή τύχη που λέγαμε. Η καλή τύχη που λέγαμε και τελικά θα πω μύτο μου και αν θες μου λες αν συμφωνείς μαζί μου ότι τα talent shows πολύ εμίσησαν, αλλά όμως μέσα από τα talent shows βλέπεις ότι ξεπηδάνε έτσι φωνές και παιδιά που αξίζουν τον κόπο πραγματικά. Κοίτα να δεις, στα talent shows πηγαίνουν παιδιά και που έχουν ταλέντο και παιδιά που δεν έχουν ταλέντο. Λοιπόν, για παιδιά σαν τη Μαρία που έχουν ταλέντο, τα talent shows τους δίνουν δυνατότητα να γίνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα γνωστοί. Yeah. Αναμφισβήτητα έχουν βγει αξιόλογοι καλλιτέχνες, mm-hmm. αλλά έχουν βγει και διάφοροι κομίτες που τους ψάχνουμε τώρα. Εντάξει, οι διάτοντες αστέρες, αυτό που λέμε, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι και θέμα διάρκειας. Δεν τους βλέπεις, σκάει ένα σκουσεδάκι και μετά τους χάνουμε. Εντάξει, δεν κρατάνε. Η διάρκεια είναι το βασικό που ξεχωρίζει τους καλλιτέχνες από τους κομίτες και αυτή τη διάρκεια θα σου ευχηθούμε όλοι εμείς εδώ. Να την έχεις την καριέρα σου. Πολύ μεγάλο χειροκρότημα θέλω για το Μαράκι που ήταν σήμερα κοντά μας. Σε ό,τι κάνεις να έχεις επιτυχία. Πάρα και πάντα πολύ. Αυτό το ζεστό βλέμμα που έχει στο πεντακάθαρο και αυτό το φωτεινό χαμόγελο που λέει πολλά για το τι είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούω από σένα ειδικά.